Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Μπροστά μας βλέπουμε ένα πακέτο το οποίο έφτασε πριν από λίγο, ήρθε με SpeedEx εδώ πέρα, γράφει πάνω μέσω DHL Ελλάς και. Περιμένω δύο πακέτα που μπορεί να... Ένα από αυτά σίγουρα είναι εδώ πέρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι έχει μέσα στο πακέτο. Περιμένω το Steam Link από το Steam το οποίο το αγόρασα πριν από λίγο καιρό και περιμένω και ένα Xbox One Controller, το οποίο το πήρα από Amazon. Μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο, το πακέτο είναι αρκετά βαρύ. Κατά πάσα πιθανότητα παίζει να είναι το Steam Link, οπότε ας το ανοίξουμε να δούμε. Έχει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο αυτάκι το οποίο το πιάνεις και τραβάς και το ξεκλειδώνεις. Εάν είναι το Steam Link, το αγόρασα 5 ευρώ στο Black Friday που είχε βγάλει. Τα μεταφορικά ήταν 24, αλλά εντάξει, σύνολο όλο μαζί βγήκε 30 μαζί με τα μεταφορικά. Να δούμε. Και ναι, είναι το Steam Link, είναι αρκετά βαρύ πακέτο. Άρα το Xbox Controller θα το δούμε σε άλλο επεισόδιο από ό,τι κατάλαβα. Αυτό εδώ πέρα είναι. Το συγκεκριμένο έπεσε πάρα πολύ η τιμή του στο Black Friday. Βέβαια σκεφτόμουν να το πάρω μαζί με το controller, αλλά τελικά προτίμησα να πάρω από το Xbox One το controller, το οποίο θα έρθει από Amazon. Το συγκεκριμένο τι κάνει? Το συγκεκριμένο συνδέεται στο modem router σας και αναλαμβάνει να στριμάρει τα παιχνίδια από το PC σας στην τηλεόρασή σας. Είναι αρκετά καλό, είναι αρκετά πρακτικό, φτάνει μέγιστο... μέγιστα νούμερα μεταγωγής 60 frame per second και 1080p μέγιστη ανάλυση. Μην περιμένετε 4K αναλύσεις, αλλά είναι αρκετά καλό για το κόστος που έχει. Έχουμε εδώ πέρα τι κάνει και πώς συνδέεται. Είναι αρκετά απλό. Το συνδέεις πάνω στο modem router και αναλαμβάνει να στριμάρει από το PC σου στην τηλεόραση. Είναι αρκετά πρακτικό, αρκετά εύκολο να γίνει όλο αυτό, plug and play σχεδόν. Που λέτε έπεσε σε αρκετά χαμηλή τιμή, τόσο που δεν μπορούσα να το αγνοήσω, το ήθελα εδώ και καιρό και τελικά νομίζω ότι είναι αρκετά καλή ευκαιρία. Η ποιότητα του πακέτου τουλάχιστον είναι από τις καλύτερες. Μέσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, υπάρχουν κάποια blueprints, ωραίο θα ήταν αυτό να κοπεί κάπου σε ένα σημείο και να γίνει ωραίο καδράκι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, ειλικρινά, μέχρι τώρα παίζει να είναι από τα καλύτερα πακέτα που έχω ανοίξει, να σας δείξω κιόλας. Έχει αρκετά επίπεδα ασφάλειας. Και που λέτε, θέλησα να το πάρω για να φτιάξω ένα μελλοντικό setup, προκειμένου, βλέπετε εδώ το σηματάκι με το Steam Link πως είναι, θέλω να φτιάξω ένα μελλοντικό setup κάποια στιγμή. Οπότε ας το έχω τώρα και ας περιμένει για ένα διάστημα, δεν πειράζει. Οπότε η τιμή του ήταν καλή, θεώρησα ότι ok αξίζει. Σε αυτά πληρώνεις και τα μεταφορικά, τα οποία βέβαια εντάξει δεν είναι τίποτα το τόσο τραγικό. 24 ευρώ είχε, ήρθε από εκεί που ήρθε με DHL σχετικά γρήγορα, μέσα σε μία εβδομάδα περίπου στη Λίμνο που μένω. Εδώ στο σπίτι μου ήρθε με DHL, οπότε, με DHL και SpeedEx, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι και γρήγορα άμεσα. Δεν έτρεχα σε ταχυδρομή όπως περίμενα. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε. Είναι αρκετά όμορφο, στιβαρό. Λοιπόν, η πρώτη αίσθηση, το πάνω μέρος είναι πλαστικό και το γύρω γύρω είναι πλαστικό, αλλά θυμίζει, είναι πολύ βαρύ. Από κάτω έχει ράμπερ ελάστιχο, το οποίο είναι, του δίνει μια ωραία ποιότητα και ότι σίγουρα δεν θα γλιστράει. Είναι πάρα πολύ βαρύ και στιβαρό, πραγματικά είναι πάρα πολύ βαρύ, λες και έχει μια πέτρα μέσα. Για το μέγεθός του το περίμενα να είναι, να φαίνεται ψεύτικο, αλλά το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ βαρύ. Έχει μία USB από την δεξιά του πλευρά, έχει δύο USB από την πίσω πλευρά, έχει Ethernet και HDMI και προφανώς εδώ φαντάζομαι είναι το καλώδιο, μπαίνει το βίσμα τροφοδοσίας. Αρκετά απλό, βλέπετε ο σχεδιασμός του είναι αρκετά όμορφος, αρκετά minimal, αλλά πραγματικά σου δίνει την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα, εντάξει, σίγουρα και 40 ευρώ να το έπαιρνες, πάλι πιστεύω ότι θα τάξιζε τα λεφτά του, αλλά με 5 ευρώ είναι overkill, εντάξει, ok. Και το πακέτο έχει μέσα ακόμη, να δούμε, πρώτη φορά βλέπω τόσο καλό προστατευτικό. Έχουμε quick start guide, πώς να το σετάρουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και
χωρίς να κουραστούμε. Αρκετά εύκολο. Μπορείς να βάλεις και πληκτρολόγιο και ποντίκι, από ό,τι καταλαβαίνω επάνω. Οπότε η USB είναι για να συνδέσεις και πληκτρολόγιο και ποντίκι. Έχουμε το Steam Link Product Guide, το οποίο δεν μας δίνει πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες. Προχωράμε στο κάτω μέρος του πακέτου, όπου και δεν έχει κάτι άλλο, φεύγει αυτό στην άκρη και μένει αυτό εδώ. Και αυτό εδώ σφραγισμένο. Γενικά η ποιότητα πακεταρίσματος είναι εντάξει. Έχω ανοίξει άπειρα πακέτα, αλλά τέτοια οικονοποίηση δεν έχω ξαναπάρει ανοίγοντας μέχρι τώρα πακέτα. Ειλικρινά παιδιά, μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Βλέπουμε εδώ πέρα τρία πιθανά βίσματα. Έχουμε αυτό. Αυτό εδώ, αν θυμάμαι καλά, παίζει να είναι Αυστραλίας. Αυτό εδώ παίζει να είναι UK. Δεν τα ξέρω καλά απ' έξω τα βίσματα. Ξέρω πια τα Κινέζικα, τα Αγγλικά, τα Αμερικάνικα και τα Ελληνικά, που φωνάζουν European Plug. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Αυτό χρειαζόμαστε. Οπότε τα άλλα πάνε στην άκρη. Όπως βλέπετε είναι universal, δεν βγαίνει μόνο για την αγορά της Ευρώπης, βγάζουν από το εργοστάσιο ένα μοντέλο για όλες τις αγορές. Και όμορφα και οργανωμένα, δείτε πόσο τακτοποιημένο είναι πραγματικά, είναι η χαρά του ανθρώπου με OCD το συγκεκριμένο πακέτο. Ειλικρινά δεν θέλω να το πιάσω, δεν θέλω να το πειράξω, να το χαλάσω. Λοιπόν, μέσα το κύριο είναι μαντωμένο για να μην ξεκολλάει. Έχουμε το HDMI cable, αρκετά μακρύ θα έλεγα. Είναι αρκετά καλής ποιότητας. Σκεφτείτε ότι η προσφορά του 5 ευρώ, που δεν βρίσκεται ούτε 5 ευρώ, ένα καλό HDMI καλώδιο. Βασικά πάνω κάτω τόσο έχει τιμή του. Οπότε στην ουσία είναι σαν να πληρώνεις το καλώδιο και να σου έχω όλα τα άλλα δώρο. Έχετε το νου σας, τα Χριστούγεννα θα ξαναπέσει η τιμή του σίγουρα. Μπορείς να το αγοράσεις, να σας πω. Μπορείς να το αγοράσεις μέσα από το store. Φορτώνεις με credit το πορτοφόλι σου, είτε με πιστωτική είτε με PaySafe. Σας έχω μέθοδο PaySafe, μπείτε δείτε πως να βάζουμε PaySafe. Εγώ στην ουσία είχα κάποια credits μέσα, είχα πουλήσει κάποια αντικείμενα από την Dota και είχα γύρω στα 50 ευρώ μέσα, οπότε χρεώθηκε το πορτοφόλι μου στο Steam. Δεν πλήρωσα κάτι, οπότε τεχνικά μπορείς να πεις ότι το έκανα δώρο στον εαυτό μου. Το έκαναν τα αντικείμενα της Dota που πλήρωσα δώρο στον εαυτό μου το συγκεκριμένο. Οπότε πληρώνεις, βάζεις τα στοιχεία σου, βάζεις τη διεύθυνσή σου και σου έρχεται. Οπότε μην αγχώνεσαι ότι είναι κάτι τρελό. Όπως αγοράζετε τα παιχνίδια σας, έχετε το πορτοφόλι σας στο Steam, φορτώνετε, επιλέγετε, πληρώνετε και είστε πένα. Έπειτα το επόμενο είναι και αυτό κολλημένο κάτω. Είναι ο φορτιστής. Αρκετά μακρύ καλώδιο, δεν βγαίνει βέβαια, η αλήθεια είναι. Ναι, είναι αυτό το βυσματάκι. Βέβαια ίσως κάποιος να περιμένει ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο micro HDMI, micro USB, συγγνώμη, να είναι πιο εύκολο, αλλά νομίζω ότι αυτά τα βύσματα ώρες είναι πολύ πρακτικά. Βέβαια αν χαλάσει αυτό δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις εύκολα, αλλά γιατί να χαλάσει, εντάξει, δεν θα έπρεπε να χαλάει εύκολα. Και πάμε, από ό,τι κατάλαβα βγαίνει κάπως έτσι. Έχει και αυτό εδώ το βύσμα προφανώς. Οπότε εμείς θα βάλουμε το European, πολύ εύκολο, οπ και είμαστε έτοιμοι. Και κάτι άλλο, έχει και Ethernet μέσα καλώδιο. Εν τω μεταξύ όλα είναι κολλημένα για να μην ταλαιπωρούνται στη διαδρομή και μετακινούνται, να το βάλω αυτό στην άκρη. Έχει ένα αρκετά μακρύ πεπλατισμένο Ethernet, μπορεί να στριμάρει είτε ασύρματα, βέβαια το πρώτο setup νομίζω πρέπει να γίνει ενσύρματα με Ethernet πάνω στο modem. Συνδέει το Ethernet του modem με αυτό και αυτό με το Steam Link και στην ουσία μετά μπορείς νομίζω να το setάρεις και να συνδέεται και ασύρματα, να στριμάρει ασύρματα. Λένε φίλοι που το χρησιμοποίησαν ότι ασύρματα παίζει να έχει κάποιο μικρό lag ή η ποιότητα να μην είναι τόσο τρομερή. Με Ethernet δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, ίσως πολύ μικρά spikes ή καμιά φορά να βγω και με το παιχνίδι ίσως να υπάρξει κάποια μικρή διαφορά, αλλά πραγματικά εντάξει, νομίζω ότι αν παίζετε σε 1080p και θέλετε, γιατί όσο γερνάει ο άνθρωπος, πιστέψτε με, προτιμάει να παίζει στον καναπέ του παρά στο PC του, και θέλετε να απολαμβάνετε τα παιχνίδια από το PC σας στην τηλεόρασή σας, νομίζω ότι είναι ένας καλός, είναι μια πολύ καλή σύμβουλη, μια πολύ καλή συσκευή η οποία θα σας λύσει τα χέρια και αυτό το πρόβλημα.
το συνδέετε και παίζετε ακριβώς όπως θα παίζατε στο PC σας από την τηλεόρασή σας. Δηλαδή, αντί να το βλέπετε στο monitor του υπολογιστή σας, το βλέπετε στην τηλεόρασή σας. Το οποίο είναι καλό, γιατί αν δεν έχετε τόσο καλό monitor ίσως, αλλά έχετε τρομερή τηλεόραση, θα μπορείτε να το απολαύσετε λίγο καλύτερα τα παιχνίδια σας σε μια τεράστια τηλεόραση ίσως. Λοιπόν, αυτό ήταν το Steam Link. Εν τω μεταξύ έχω δει ότι η κάμερα, επειδή έχει χαλαρώσει, πέφτει πολύ μπροστά και ζουμάρει από μόνη της για κάποιο λόγο. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι αρκετά καλή συσκευή και δείχνει ποιοτική και έχει ένα βάρος. Τώρα θα περιμένω να βγάλω τη ζελατίνα από το πλάι, αλλά δεν θα τη βγάλω. Δεν θέλω το εγγενία σου ακόμα. Προς το παρόν σε μένα θα μπει στην άκρη και θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για ένα μελλοντικό setup, οπότε θα ξανατακτοποιηθούν όλα όμορφα όπως πρέπει, ώστε να περιμένουν την ώρα τους. Αλλά δεν μπορούσα να το προσπεράσω, τσεκάρετε το κι εσείς. Τώρα παίζει η τιμή του να είναι πάλι ακριβή, αλλά σε καμιά 20 μέρες τα Χριστούγεννα νομίζω θα πέσει πάλι, οπότε έχετε το νου σας, βγαίνει κατά καιρούς και με κάποια παιχνίδια μαζί, πληρώνεις το παιχνίδι και παίρνεις αυτό δώρο. Τσεκάρετε το. Κώστας, Check Tech Now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας παιδιά!